Πάμε κατευθείαν προς τον κύριο Φούτση, πάμε στο Φάνη τον Καραμπατσάκη, γιατί φαίνεται ότι έχουμε εξέλιξη στη συνάντηση που είχαν στα γραφεία της Hellenic Train οι συνδικαλιστές. Έλα Φάνη μου. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων των σιδηροδρομικών με την διοίκηση της Hellenic Train. Είναι η τρίτη μέρα απεργία σήμερα. Αύριο έχουν το μεγάλο συλλαλητήριο 11 η ώρα στο Σύνταγμα. Ακόμη μια ημέρα πένθους και για τους σιδηροδρομικούς και για όλη την Ελλάδα. Θα μας πει ο κύριος Ηλίας Τρευλός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, τι υπόθηκε στη συνάντηση, αν πήρατε τις απαντήσεις που θέλατε. Ο λόγος ήταν να ερευνηθεί σε βάθος τα αίτια του ατυχήματος, του φοβερού αυτού δυστυχήματος. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σήμερα μετά από την τραγωδία που μετά την τραγωδία που βιώνουμε όλοι, το πόνο και την ανίποτη θλίψη που έχει γεμίσει όλο τον κόσμο και φυσικά και εμάς τους εργαζόμενους. Όπως είπε και ο κύριος, βρισκόμαστε ήδη στην τρίτη μέρα των κινητοποιήσεων, των απεργιακών κινητοποιήσεων. Και αύριο ολοκληρώνεται και η τέταρτη μέρα των κινητοποιήσεων με μεγάλο συλλαλητήριο των σιδηροδρομικών που θα πλαισιωθεί και από πολλά σωματεία της Αθήνας. Μας κάλεσε η εταιρεία σήμερα προκειμένου να μας ενημερώσει γύρω από το τι ακριβώς θέλει και προσπαθεί να κάνει προκειμένου να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα τα οποία τόσο καιρό έχουμε επισημάνει και δεν έχουν επιληθεί. Εμείς λοιπόν τα τρία σωματεία της Hellenic Train προσήλθαμε σε αυτή τη συνάντηση με έναν σαφή και καθαρό στόχο, ένα καθαρό πλαίσιο ετοιμάτων και συγκεκριμένων τοποθετήσεων γύρω από το τι ακριβώς πρέπει να γίνει για την επόμενη μέρα τα πράγματα να είναι διαφορετικά τόσο για τους εργαζόμενους που εργάζονται πάνω στα τρένα, τι σας είπα, αλλά και για τους πολίτες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το τρένο για να μεταφερθούν. Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δηλαδή, δεν μας απαντήσανε τίποτα από όλα αυτά που βάλαμε και γι' αυτό καταγγέλουμε. Απλά μας κοιτούσαν, τίποτα άλλο. Δεν τίποτα πήρατε καμία απάντηση. Προσπαθούν με έναν επικοινωνιακό τρόπο. Απολύτως καμία. Να ρωτήσω, να ρωτήσω κάτι. Με μια διάθεση επικοινωνιακή. Να ρωτήσω κάτι, παρακαλώ. Από την ώρα που έγινε το συμβάν, από τη μέρα, από το βράδυ που έγινε το συμβάν, αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, μέχρι και σήμερα έχουμε αποκομίσει μια εντύπωση, αλλά θέλω να μείνω στη λέξη εντύπωση, γιατί εσείς θέλω να μου πείτε αν είναι έτσι, ότι η εταιρεία έχει εξαφανιστεί. Άκουσα και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, να λέει δεν μας έχει βοηθήσει πουθενά. Τι έχει συμβεί, είναι λάθος αυτή η εντύπωση που έχουμε αποκομίσει και αυτά που λένε από τα διάφοροι, ας πούμε, ηθήνοντες, τι έχει συμβεί? Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι λάθος. Η εταιρεία ήταν επιλογή της να μην βγείτε και να μιλήσει, να επικοινωνήσει. Δεν είμαι αρμόδιος εγώ να το κρίνω αυτό. Θα όχι, έχετε εσείς την ίδια εικόνα. Ισχύει αυτό? Έχει εξαφανιστεί η εταιρεία, σαφώς και όπως λέει ο κόσμος. Προφανώς προτίθεται να το κάνει απόψε, αλλά το ζητούμενο και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς δεν κύριε είναι τι θα μόνο. Μισό λεπτό, γιατί εδώ τίθεται το πρακτικό το σημερινό. Εδώ τίθεται το πρακτικό το σημερινό. Εσείς είχατε σήμερα συμφωνήσει ένα ραντεβού μαζί τους. Σωστά. Πήγατε στο ραντεβού. Τους είπατε κάποια πράγματα, κάποιες δικές σας θέσεις για το πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Και αφού συμφώνησαν στο ραντεβού, δεν σας απάντησαν κάτι? Και αν δεν σας απάντησαν κάτι όπως λέτε, πώς εξελίχθηκε αυτή η συζήτηση? Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται μια εταιρεία να δέχεται να κάνει μια συνάντηση με εργαζόμενους και να μην υπάρχει διάλογος. Διάλογος με αυτόν τον τρόπο, κύριε, δεν γίνεται. Ο διάλογος έχει νόημα και έχει αξία να παράξει κάτι. Σήμερα δεν βγήκε τίποτα από αυτήν την ιστορία. Μα για αυτό το ρωτώ. Συμφωνήσατε να πάτε την επόμενη μέρα πώς θα πιάσουμε δουλειά και ποιο πράγμα αυτό θα το εξασφαλίσει. Αυτό λοιπόν η εταιρεία στο μερίδιο που αυτή της ανέλογε. Σας παρακαλώ, δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε τώρα. Σας είπα ότι δεν πήραμε καμία απάντηση και καλό είναι να ολοκληρωθεί εδώ. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους. Κύριε Τρευλέ, καλό είναι να ολοκληρωθεί εδώ. Ακούστε, κύριε Τρευλέ, μισό λεπτό. Καλό είναι να ολοκληρωθεί εδώ, αλλά προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε, δεν σας ελέγχουμε. Θέλουμε να καταλάβουμε τι έγινε εκεί πάνω. Αν είδατε έναν άνθρωπο που του είπατε κάποια πράγματα και σας κοίταξε στα μάτια και φύγατε. Γι' αυτό το λέω, επειδή κάνετε έναν αγώνα τόσο καιρό. Έγινε αρκετή ώρα συζήτηση, αλλά ήταν άκραμπη. Τι δεν καταλαβαίνετε? Όχι, καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε Τρευλέ, τι λέτε. Προσπαθούμε να μάθουμε τι σας είπαν, επειδή είπατε δεν σας είπαν κάτι. Είναι άλλο το άκαρπο και είναι άλλο το ότι δεν σας είπαν κάτι. Αυτό θέλουμε να μάθουμε.
Καταλάβατε. Όταν λέω το κάτι, εννοώ το κάτι ουσιαστικό που εντάξει, να αλλάζει, τρεβλέ, που να έχουμε κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας, που να μας δίνει την αίσθηση της ασφάλειας ότι την άλλη μέρα έχουμε στάδιο και πρέπει κάτι διαφορετικό να κάνουμε. Η συνάντηση σε τι επίπεδο έγινε μαζί, συγγνώμη, η συνάντηση σε τι επίπεδο, ποιον συναντήσατε δηλαδή, ποιον είδατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Τρεβλέ. Έλα, Φάνη μου, να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ σου σχετικά με αυτή τη συνάντηση. Ναι. Μ' ακούτε? Φάνη μου, σ' ακούμε, να δούμε να τι λέει και το δικό σου ρεπορτάζ. Απλώς το γεγονός είναι, από ό,τι είπαν και οι υπόλοιποι που πήραν μέρος στη συνάντηση, ότι δεν πήραν τις απαντήσεις που ήθελαν να πάρουν. Ναι. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστή κάποια λεπτομέρεια από το τι υπόθηκε, γιατί το λέω αυτό και επιμείναμε πριν για να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν τζακωνόμαστε με τον κύριο Τρεβλό. Απλώς επειδή είπε ότι δεν πήραν καμία απάντηση και εμείς μάθαμε... παγώσαμε με αυτό και διευκρίνησε ο άνθρωπος αργότερα ότι οι απαντήσεις που πήραν δεν κάλυψαν αυτό που περίμεναν ούτε ίσως να ακούσουν, έτσι, ούτε στο ελάχιστο. Έτσι, οπότε δεν έχει γίνει γνωστή κάποια άλλη λεπτομέρεια. Φάνη. Μα δεν έχουμε ακούσει την εταιρεία αυτή τη στιγμή να κάνει κάποια δήλωση. Κάποια δήλωση δεν έχει κάνει. Μόνο μια ανακοίνωση κλπ. Δηλαδή κινείται σε επίπεδο ανακοινώσεων. Και λέω ότι δεν έχουμε δει πρόσωπα αυτή τη στιγμή από την εταιρεία. Δεν είναι ένα σημαντικό θέμα. Μια απορία δηλαδή το έχω. Το συζητάς τώρα. Ναι. Το συζητάς. Έλα, Φάνη μου, για να κλείσουμε αν δεν έχουμε κάποιο νεότερο από εκεί. Τα αιτήματα τα οποία, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, είχαν οι εργαζόμενοι, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ανεβαίνοντας, ήταν να ερευνηθεί σε βάθος το τι έφταξε και φτάσαμε σε αυτή τη φοβερή τραγωδία και να αποδοθεί η δικαιοσύνη πλήρως και κάποια άλλα αιτήματά τους, όπως να γίνουν προσλήψεις. Μάλιστα. Φάνη μου, σε ευχαριστούμε καλά, πολύ για το ρεπορτάζ. Και να ληφθούν φυσικά μέτρα να μην επαναληφθεί κάτι παρόμοιο. Αύριο 11 η ώρα έχουν τη μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, ενώ συνεχίζεται η απεργία τους για τρίτη μέρα.